Είμαι ο Γιάννης Χαλκιάς, είμαι 61 ετών. Ξεκίνησα το 73 στο ναυπηγείο του Ψαρού σαν βοηθός και κατόπιν σιγά σιγά είχα καλούς μαστόρους σαν δάσκαλος, ας πούμε, και έμαθα κάποια πράγματα. Μου άρεσε και η δουλειά και την έμαθα. Γιατί αυτή η δουλειά, αν δεν σου αρέσει, δεν τη μαθαίνεις. Είναι δύσκολη, είναι βαριά δουλειά. Το 1973 που είχα πάει στο Ψαρό, που ήμουν από πιτσιρικάκι τότε, ήταν άλλο ένα παλικαράκι εκεί που δουλεύαμε μαζί. Μείναμε σε αυτή την τέχνη. Μετά γίναμε εργολάβοι αναγκαστικά, γιατί δεν υπήρχε πλέον μαγαζί. Φέραμε επισκευές, κάναμε κάποιες κατασκευές. Το 88 με το 1262 που είχαν βγάλει τότε ένα αναπτυξιακό νόμο, φτιάξαμε 2-3 σκάφη. Μετέπειτα κατασκεύασα άλλο ένα σκάφος στην Κοιλάδα κάτω, γιατί γυρνάμε όλη την Ελλάδα πλέον τώρα μετά για να βρούμε δουλειά. Ένα μεγάλο σκάφος γύρω στα 28 μέτρα και το 7 ένα στις Πέτσες, ένα 15 μέτρο καραβόσκαρο. Αυτές ήταν οι κατασκευές, η τελευταία κατασκευή που είχα κάνει. Μετά δουλεύουμε μόνο τις επισκευές. Τα παλιά, ό,τι είναι να επισκευάσουμε και τέτοια. Γενικά μπορώ να φτιάξω ένα σκάφος από την αρχή. Ό,τι έχει σχέση σε ξύλο πάνω στο σκάφος, μπορώ να φτιάχνω καταστρώματα μέχρι και κατάρτια μέχρι το άλμπουρο. Ό,τι ζητηθεί απάνω στο σκάφος. Τα βασικά σκάφη που κατασκευάζω είναι τα καραβόσκαρα, τα τρεχαντήρια, οι βαρκαλάδες. Αυτοί οι τύποι των σκαφών είναι ελληνικοί, παραδοσιακοί τύποι σκαφών. Για να ξεκινήσω, ένα σκάφος, ξεκινάω από την καρίνα. Μετά βάζουμε το ποδόσταμο, που είναι αυτό. Και το πρίμα ποδόσταμο. Μπαίνουν τα ακράπια, που είναι αυτά. Και πάνω στο ακράπι κάνουμε δόντια, τα οποία έχουμε μοιράσει όλη την καρίνα, το που θα πάει ο κάθε νομέας. Όταν μπουν αυτά, δηλαδή γίνεται όλη η σκαρμολόγηση, βάζουμε τις φούρμες απ' έξω για να δέσουμε τα μεταξύ τους στραβόξυλα και μετά μπαίνουμε μέσα, πελεκάμε το εσωτερικό μέρος του πλοίου για να μπουν οι στραγαλιές και οι λούροι, να μπει το σωτρόπι που είναι η εσωτρόπιδα που λένε πάνω από την καρένα με βίδες περαστές για να σταθεροποιηθεί, είναι η ραχοκοκαλιά του πλοίου. Μπαίνουν στα ψηλά, μπαίνουν τα γυαλί κουτούκι. Είναι ένα χοντρό ξύλο το οποίο εκεί πατάει το κατάστρωμα. Από κάτω μπαίνουν από το γυαλί κουτούκι, μπαίνουν λούροι. Μετά προχωράμε ως προς τα καμάρια για να φτιάξουμε το κατάστρωμα. Είναι τα καμαρωτά αυτά και δίνεται το όλο και αφήνουμε μόνο τα μπάρια που πρέπει να βάσει και δύο να γίνουν. Και μετά μπαίνει το κυρίως κατάστρωμα πάνω. Τα στραβόξυλα πάνω είναι λίγο ακαλόνιστα στα ψηλά. Μετά το βιάρουμε το πλοίο. Δηλαδή βάζουμε τερίζια, πήκες δηλαδή, το οποίο το κοιτάμε κάθε μέρα, μπορώ να πω, γιατί είναι η ομορφιά του πλοίου, το κόψιμο. Όταν φτάσουμε σε μια τελική, να πούμε ότι εδώ είναι το βιάρισμα, αυτό μας αρέσει, το σημαδεύουμε, το κουρεύουμε, βάζουμε τα χαραχτά πάνω από τα κεφάλια του νομέα και μετά ντύνεται απ' έξω, πετσώνουμε, μπαίνουν οι κουμπαστές και μετά αρχίζει πλέον και έχει σχηματίσει πλέον όλο το πλοίο. Αυτή είναι η σειρά. Καρένα, ποδοστάματα, σκαρμί, χοντρώματα μέσα που λέμε στραγαλιές και λούρους και αυτά, καμάρια, κουβέρτα, κουπαστές, υπερκατασκευές όλα αυτά.
χρόνος κατασκευής για ένα πλοίο, για ένα σκάφος, είναι ανάλογα τα μέτρα του. Συνήθως ο μέσος όρος είναι περίπου στους 6-7 μήνες. Για να γίνει μόνο το κουφάρι. Μετά ο χρόνος είναι ότι τι θα μπει μέσα και τι θέλει ο κάθε πελάτης να βάλει μέσα σε καμπίνες, πώς θα το κάνει. Εκεί παίζει ο χρόνος είναι διαφορετικός, γιατί αν βάλει άλλο το να έχει 6-7 καμπίνες σε ένα πλοίο και άλλο να έχει ένα μπάρι μεγάλο. Έχει άλλη δουλειά το ένα, άλλη δουλειά το άλλο. Συνήθως στον χρόνο απάνω νομίζω κατασκευάζεται ένα σκάφος στο μέσο όρο, ας πούμε, των 20-22 μέτρων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιώ κατά βάση είναι η κορδέλα και η πλάνη. Από τα χειροκίνητα εργαλεία είναι το σκεπάρνι. Τα ηλεκτρικά είναι τα πλανάκια, σέγγες, ροκάνια. Έχω και χειροποίητα, έχω και ηλεκτρικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα σκάφος. Αλλά ως επιτοπλίστων τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι μια κορδέλα και μια πλάνη. Να σκύνουμε μεταξύ τους. Οι τεχνικές δεν έχουν αλλάξει, είναι οι ίδιες από τότε που είχα πάει και εγώ στο ναυπηγείο του Ψαρού που έμαθα την τέχνη. Η ίδια, το ίδιο πράγμα δουλεύουμε πάντα, τα ίδια εργαλεία. Αλλά νομίζω ότι και πιο πριν και το σκεπάνε δουλεύαμε και το δουλεύουμε ακόμη. Απλά βγήκαν κάποια πιο σύγχρονα εργαλεία, όπως δηλαδή η πλάνη που θα πλέανίσω το νομέα, ενώ παλιά το κάνανε με τις σκεπαρνιές. Αλλά ουσιαστικά έχει πολύ μικρή πρόοδο μια κατασκευή σε ένα ξύλινο σκάφος, ως και προς τα εργαλεία και ως προς την τεχνική. Από αρκετά τον χρόνο σίγουρα φτιάχναμε ξύλινα σκάφη. Το ίδιο πράγμα έχει μείνει αυτή τη στιγμή. Φτιάξαμε μια τριήρη, φτιάξαμε και ένα το Κυρίνια πάλι στο Ψαρό. Είχαμε κάνει ένα αρχαίο πλοίο. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε τότε στο Κυρίνια που ήμουνα στο Ψαρό τότε που το φτιάχναμε, το 82-83 εκείνη την περίοδο, φτιάξαμε ένα παλιό παραδοσιακό με τα ίδια πρότυπα. Πάλι δουλεύαμε με τα ίδια εργαλεία. Όπως κατασκευάζανε τότε με τις ματσόλες. Οι αρχαίοι, η μόνο πρόγω. Η ξυλία που χρησιμοποιώ είναι πεύκο, είτε από τη Μυτιλήνη είτε από τη Σάμο. Από τα εισαγόμενα είναι το Ιρόκο, το Τικ. Βέβαια και τον ευκάλυπτο χρησιμοποιούμε εδώ που είναι εγχώριος σε μερικά σημεία. Την ξυλία την προθυμόμαστε από Έλληνες εμπόρους. Όπως είναι από τη Μυτιλήνη, από τη Σάμο. Είναι και κάποιοι που είναι και εδώ στην Αττική που κόβουν και τα ξύλα. Μας τα δίνουν δηλαδή σε κομμένα, σε πλάκες, σε διαστάσεις που θέλουμε. Για ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να πάρουμε και κορμούς για να τους κόψουμε εμείς, να τους δουλέψουμε εμείς όπως θέλουμε. Όσο επιταπλήσουμε περισσότερο τα βαστακούν σκισμένα σε διαστάσεις που θέλουμε εμείς. Η κατασκευή ενός ξύλινου σκάφους είναι πολύ πιο ασφαλές σκάφος στη θάλασσα, το ξύλινο, γιατί δεν σπάει, δεν κάνει κράκ. Έχει πολλά επίπεδα, το πέτσομα μόνο το βαστάει. Ένα σκάφος ξύλινο θέλει ένα χρόνο για να κατασκευαστεί, όπως είπαμε. Ένα πλαστικό το φτιάχνει σε μια εβδομάδα μέσα. Είναι ένα υλικό, το ξύλινο, το οποίο επιπλέει. Όλα τα άλλα βουλιάζουν. Είναι βαρύ, έχει τόσο βάρος όσο πρέπει να έχει μέσα στη θάλασσα. Το σιδερό είναι πολύ βαρύ, το πλαστικό είναι πολύ ελαφρύ. Μια μέση λύση είναι το ξύλινο. Κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι είναι το ασφαλέστερο σκάφος. Το λέω και με εγγυημένο ότι είναι το ασφαλέστερο σκάφος στη θάλασσα μέσα. Δεν κάνει κράκ το ξύλινο. Εάν ο κυματισμός είναι έτσι που μπορεί να το χτυπήσει κάπου, ας πούμε, το πλαστικό και το σιδερένιο κάνει κράκ. Ενώ αυτό, επειδή έχει πολλά επίπεδα απ' έξω το πέτσομα που λέμε, δεν το σπάει. Είναι όπως λέμε ότι έχουμε
δύο σανίδες μπορεί να τις σπάσουμε, τη μία, τη δεύτερη δεν τις σπάς, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δεν μπορεί να σπάσει ένα ξύλινο σκάφος στη θάλασσα, στη φουρτούνα μας. Το θέμα είναι ότι κάνεις πρέπει να το αγαπάς. Το ότι έχει πάρα πολύ κούραση, γιατί όλο αυτό το σκάφος που θα το κατασκευάσω, εγώ το παίρνω στην πλάτη. Από τον ομέα που θα ξεκινήσω, από την πλάκα που θα κόψω, μέχρι να το κόψω στην κορδέλα και να το συναρμολογήσω, το κουβαλάω συνέχεια. Εάν μπορεί ένα παιδί να αντέξει αυτό το θέμα, νομίζω ότι και του αρέσει και η δουλειά, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να πάει σε κάποιο καλό καλομαραγκό που να ξέρει τη δουλειά, να μάθει σωστά τη δουλειά, να έχει και τη σχετική μόρφωση. Γιατί όλα παίζουν ρόλο, γιατί όταν ξεκινάμε ένα σκάφος, τη σάλα που λέμε όλα αυτά, πρέπει να ξέρεις να μετράς. Είναι μια τέχνη που θέλει και μόρφωση και μυϊκή δύναμη, γιατί σηκώνουμε όλα αυτά τα ξύλα που έχουμε στην πλάτη μας. Έτσι και να έχεις και το μεράκι ότι σου αρέσει αυτό το πράγμα που κάνεις, ας πούμε. Εάν υπήρχε ζήτηση απάνω σε αυτό το επάγγελμα, σίγουρα θα έλεγα ναι, έλα να το κάνουμε, είναι κάτι καλό. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ανθρώποι που να ξέρουν τη δουλειά, να μπορούν να βοηθήσουν. Απλά το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να πάρω ανθρώπους οι οποίοι είναι εργατικοί, να τους καθοδηγώ και να καταλάβουν πώς θα κόψουν ένα ξύλο, πώς θα το συναρμολογήσουν, κατόπιν βέβαια με επιτήρησής μου. Κάποια παιδιά ενδιαφέρονται ακόμη να μάθουν. Από το Πολυτεχνείο έχουν έρθει πολλοί και θέλουν να έρχονται εδώ, δεν τους ενδιαφέρουν τα έξοδα που θα έρθουν, για να μάθουν. Έχουν τη θέληση, έχουν και την νοημοσύνη να τους πεις τι θα κάνουν και ξέρω εγώ, και μαθαίνουν πέντε πράγματα. Δείχνουν ότι θέλουν, έχουν θέληση. Βοηθάνε. Αλλά δεν μπορώ να δείξω εγώ σε μια επισκευή σε ένα παιδί να μάθει πέντε πράγματα. Απλά θα με βοηθάει μόνο. Έτσι. Εάν είναι μια κατασκευή, θα μάθει τα πράγματα. Γιατί ξεκινάμε από το μηδέν. Και όταν ξεκινάς από το μηδέν, ξέρεις πού υπάρχει το κάθε πράγμα πάνω στο σκάφος. Το θέμα δεν είναι να μείνει βοηθός ένα παιδί. Το θέμα είναι να γίνει μάστορας. Να φτάσει σε ένα σημείο να πει ότι ξέρεις κάτι, παίρνω εγώ ένα μοντελάκι και το κάνω βαπόρι. Μεγάλο. Να γίνει μια μεγάλη κατασκευή. Να είναι όλη μέρα εκεί, να μπορούν να καταλάβουν πώς χτίζεται ένα πλοίο, ένα ξύλινο σκάφος. Ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον ως προς την κατασκευή, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Να γίνει κάποια καινούργια κατασκευή. Οι πελάτες είναι και επαγγελματίες, είναι και ιδιώτες. Συνήθως είναι πιο πολλοί επαγγελματίες, οι οποίοι αυτοί ασχολούνται με τον τουρισμό. Αυτοί που είχαν για τα γιοταχή, είναι σπάνιο ο είδος τώρα, στην εποχή μας. Για να έχουν ένα κότερο αναψυχής. Κάποιος που ενδιαφέρεται για να κατασκευάσει κάποιο σκάφος, επειδή είμαστε πολύ λίγοι στο χώρο, νομίζω ξέρει που θα επενδυθεί. Ο πελάτης βρίσκει εμάς είτε από γνωριμίες είτε από το ίντερνετ, ας πούμε, τώρα που μπορεί να βρει. Ότι παίρνουμε κάποια ξύλα και τα κάνουμε, δημιουργούμε μια κατασκευή, ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει, νομίζω ότι αυτό σε συνέπαιρνε. Είναι ένα μεγάλο δημιουργήμα, είναι κάτι που το φτιάχνεις εσύ. Είναι ένα δικό σου παιδί, ας πούμε. Έχουμε μεγάλη παράδοση εμείς στα ξύλινα σκάφη. Και είναι κρίμα να χαθεί μια παράδοση. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε για αυτό το επάγγελμα, για αυτόν τον τόπο. Η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει, να βοηθήσει όλο αυτό το επάγγελμα να μπορεί να αναπτυχθεί. Να δώσουμε κάποια κίνητρα σε κάποιους ανθρώπους να έρθουν να κατασκευάσουν εδώ κάποια πλοία.